Πες μας λοιπόν πώς ξεκίνησαν όλα και βρέθηκες να αυτή τη στιγμή εκεί που είσαι. Από πρακτική άποψη, ας πούμε, περπατούσα στην Πειραιώσα, αν θυμάμαι καλά, στο Γκάζι. Μου επιτεθήκαν μια ομάδα, ας πούμε, από ό,τι προέκυψε μετά αστυνομικών. Τσουβαλιάσανε, με βάλασαν αμάξι και με ανεβάσανε στο 13ο. Αστυνομικοί με πολιτικά ασφαλίδες. Με πολιτικά, ούτε καν κατάλαβα, ας πούμε, όταν με επιτέθηκαν περί τίνος πρόκειται, ας πούμε. Γιατί μεταξύ άλλων λένε ότι αντιστάθηκες στη σύλληψή σου, δεν είχες καταλάβει ποιοι είναι ή είναι κάτι. Δεν θυμάμαι και να αντιστάθηκα ιδιαίτερα. Μια ομάδα ανθρώπων έπεσε πάνω μου, ας πούμε, χωρίς να οτιδήποτε, ας πούμε, και να καταλάβαινα ότι ήταν. Κάποια αντίσταση, ας πούμε, προφανώς πάνω στο. Γιατί θα θα άσκησα, ας πούμε. Πάνω στο πανικό σου, δηλαδή. Ναι, δεν νομίζω. Δηλαδή, ήταν μια αντίσταση η οποία, ας πούμε, δικαιολογεί την κατηγορία, ας πούμε, και την καταδίκη αντίσταση, ας πούμε. Έχει καταδικαστεί κιόλας για αντίσταση κατά της αρχής. Ναι, έχει γίνει το δικαστήριο το αυτόφορο και καταδικάστηκε, ας πούμε, ένα μισή χρόνο. Ένα για αντίσταση, απίθεια και κάτι έτσι. Μάλιστα. Οπότε έγινε εκεί πέρα η σύλληψή σου και μετά. Στην ανάκριση. Σε οδήγησαν πού, στην Γαδά. Στη Γαδά, στον όροφο της αντιτρομοκρατικής. Νομίζω είναι 12ο ή 13ο της αντιτρομοκρατικής. Θα κρατήρια στο 12ο, ένα κρίση γίνεται στο 13ο από ό,τι κατάλαβα. Τώρα εντάξει και αυτά σχετικά είναι, δεν είμαι σίγουρος. Εκεί πέρα μετά από κάποια ώρα προσπάθησαν να μου πάρουν DNA και αποτυπώματα χωρίς να με έχουν ανακοινώσει αν έχω συλληφθεί ή άμα κατηγορούμε για κάτι, οτιδήποτε, ας πούμε. Εγώ αρνήθηκα, τέλος πάντων μου το πήρανε με τη βία. Μετά μου ανακοίνωσε ότι έχω συλληφθεί για αντίσταση κατά της αρχής, δηλαδή πήγαν να με συλλάβουνε. Εγώ δεν κατάλαβα τι έγινε, αντιστάχτηκε, ήμουν συλληφθέντας για αντίσταση κατά της αρχής. Και με αυτή τη σύλληψη μου πήραν αποτυπώματα και DNA. Μάλιστα. Ένα κολπάκι ήταν ουσιαστικά, ας πούμε. Για να δικαιολογήσουν δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα. Υπήρξε κάποια βιοπραγία σε βάρος σου κατά τη σύλληψη και μετά στα κρατητήρια κτλ. Όχι, σε κάποια φάση. Εντάξει, είναι λίγο αξία, ας πούμε, να μιλάμε για βιοπραγία, ας πούμε, στην ανάκρισή μου, ας πούμε, σε σχέση με το τι έχω ακούσει γενικά στις φυλακές ότι γίνονται, ας πούμε, στην ασφάλεια. Να κράτησε ένα ξύλο 10 λεφτά, ας πούμε, χοροπηδούσαν, κλωτσούσαν, κάνανε, ας πούμε, πάνω μου. Αλλά και εκεί πέρα τελείωσε, ας πούμε, τις σημάδια δεν μου αφήσανε. Αυτό δηλαδή από εδώ πέρα βασανιστήρια που τους κάνουν και μου φαίνεται αστείο να λέω, ας πούμε, ότι έπαθα ξύλο. Οπότε και διάβασα σε ένα κείμενό σου κάτι, έλεγες ότι σου λέγαν για την παρουσία σου στο διαδίκτυο, κάτι για κάποιο τραγούδι που είχες ανεβάσει, τι ακριβώς. Ναι, μου λέγανε για το Facebook ότι είχα ανεβάσει, ας πούμε, κάνα σχόλια για τους φίλους που είχα στο Facebook. Γενικά στο Facebook είχα μια γκάμα, ας πούμε, φίλων από όλα το πολιτικό φάσμα της αριστεράς, από Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ μέχρι η Ανταρκτία και χώρισαν και στέκεται της Αναρχίας, ας πούμε. Και μείνανε πάρα πολύ στο ΣΥΡΙΖΑϊκό κομμάτι για κάποιο λόγο. Η αστυνομική, πάνω στον. Ναι, αλλά κυρίως ένα σχόλιο ειρωνικά, δεν ήταν το θέμα της ανάκρισης. Αυτή είχε τελειώσει η ανάκριση, στο κρατητήριο σου και τα κάνουν αυτά τα σχόλια. Κάτι σου λέγανε για το τραγούδι που είχες ανεβάσει από ό,τι είχες. Ναι, ναι, για τον Παπα Κωνσταντίνο είχα ανεβάσει, για τον Παπαδημούλη και για τον Στρατούλη, ποιους άλλους είχα φίλους, ξέρω, στο Facebook. Αλλά αυτό δεν ήταν εκτός ανάκρισης. Ήταν μετά, ας πούμε, σε κρατήριο. Μου φάζονται και λίγο 33 και χορεύαν, ας πούμε, και γελούσαν και κάτι τέτοιο, ας πούμε. αλλά δεν είχαν να κάνουν με την ανάκριση καθαρά. Το ανακριτικό κομμάτι, ας πούμε, δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα. Δηλαδή, απλά κυρίως με το σκέλος των πυρήνων, ας πούμε, προσπάθησαν να βγάλουν κάποια άκρη. Δηλαδή, το σκέλος της ληστείας, ας πούμε, με κατηγορούσαν της Πάρου. Εγώ και μέχρι να πάω στον ανακριτή δεν πίστευα ότι ακριβώς, ας πούμε, αυτό το πράγμα με κατηγορούν. Δεν μου το είχαν ανακοινώσει καν, ας πούμε, ήταν κάτι υπονοούμενα, ότι εντάξει και εμείς ληστείες θα κάνουμε, αλλά άλλο να σκοτώνεις, ότι δικαίωμά σας να πιστεύετε ό,τι θέλετε, αλλά μην κάνετε ληστείες. Αλλά πολύ έτσι το φλού, ας πούμε. Μάλιστα. Δεν ήταν καν, ας πούμε, καθαρή ανάκριση σε σχέση με τα γεγονότα. Μάλιστα. Οι κατηγορίες γενικότερα που σου έχουν προσαφθεί, ποιες είναι? Θα έχουν δύο δικογραφίες ουσιαστικά. Η μία είναι ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, ληστεία. Και κάτι κλόφτας, κάτι πλημελήμα, τέλος πάντων. Και το άλλο σκέλος είναι συμμετοχή σε οργάνωση και μια γκάμα κατηγοριών που έχει η δικογραφία του Δεκέμβρη λεγόμενη, που είναι στις ακρές Μητρούσκης Καραγιαννίδη, σε Στέλλα Αντωνίου. Με βάζουν σε εκείνη τη δικογραφία ότι εγώ συμμετείχα σε αυτήν την ομάδα, ας πούμε, και ό,τι εκρηκτικά ή όπλα ή οτιδήποτε τους έχουν βρει, δεν θυμάμαι κιόλας και δεν έχω και καλή γνώση, τα προσάπτουν και σε μένα, ας πούμε. Και κάποια συμμετοχή έτσι για τους πυρήνες ήταν από, αν θυμάμαι καλά, διάβασα ότι έμοιαζες, λέει, με κάποιον που συμμετείχε σε κάποια δραστηριότητα των πυρήνων. Ναι, αυτό είναι. Το Αγρίνιο παρακολουθούσαν κάτι, συντρόφους, φίλους, τέλος πάντων, και θεωρούν ότι
ότι ήμουν και εγώ εκεί πέρα, που δεν ήμουν, ας πούμε. Θεωρούμε όλοι ότι ήμουν του Καραγεννίδη, ο οποίος είναι από τους Ελλάδους, ένας, δύο, τρεις, ας πούμε, κατηγορούμενος για πυρήνες που δεν ξέρω καθόλου, που δεν είχα γνώρισει. Τον γνώρισε τον Κορυδαλό, ας πούμε, πριν δύο μήνες. Και είναι αστείο για αυτόν τον λόγο, ότι με βάζουν, ας πούμε, ότι ήμουν μαζί, ας πούμε, και έπαιρνα μέτρα την προστασία για έναν άνθρωπο που δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου ως τότε. Και όλα αυτά βασίζονται σε περιγραφές, έτσι, όχι σε κάποια φωτογραφία. Γιατί δεν έχω καταλάβει κιόλας, άμα, δηλαδή πραγματικά το έχω καταλάβει, άμα λένε ψέματα ή άμα κάνουν λάθος. Εγώ αυτό που, αυτό που νομίζω ότι άφησαν μετέωρο κιόλας στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ελλάς, ας πούμε, είναι ότι παρουσίασαν κάποιες φωτογραφίες μέσα στην τράπεζα που έγινε ληστεία και είπαν ότι ένας από αυτούς ήσουν εσύ, χωρίς να διευκρινίσουν καν ποιος. Ναι. Ότι έμοιαζε ο σωματότυπό σου, σου έχουν πει ποιο από όλου είσαι από αυτού, υποτίθεται. Ναι, γιατί υπάρχει, υποτίθεται το DNA μου σε ένα καπέλο, αυτό μπορούσε ένα καπέλο, με το οποίο και βρέθηκε μετά. Οπότε έχουν αντιστοιχίσει με κάποιον από αυτού συγκεκριμένα. Βέβαια δεν υπάρχει κάποια αναγνώριση, ξέρω κάτι τέτοιο, έτσι, έτσι, από κάποιον, ας πούμε, που να είχε εμπλοκή, ας πούμε, από κάποιον πελάτη, από κάποιον, ξέρω εγώ, ταμείο, από κάποιον που έχει δει το σκηνικό, ας πούμε, δεν ρωτήθηκε κανένα να με αναγνωρίσει. Κατά πόσο θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο στην ενοχοποίησή σου έτσι το προφίλ που είχες στο διαδίκτυο, το blog σου, το Twitter σου κτλ. Ναι. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο ώστε να ξεκινήσει η δίωξή μου. Θεωρώ ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να δημιουργηθεί ένα αμυντιακό προφίλ, ας πούμε, το οποίο να με παρουσιάζει σαν το τέρας, ας πούμε. Επειδή ούτως ή άλλως το παρανοϊκό το blog που είχα έγραφα διηγήματα έτσι αστυνομικού περιεχομένου σε πρώτο πρόσωπο. Όπου γινόταν σκοτωμή, ληστείες, ξέρω εγώ, ένα σωρό πράγματα. Τα οποία θα τα είχαμε μάθει ούτως ή άλλως αν είχαν συμβεί, έτσι. Γιατί μιλάμε. Ναι, ναι, αλλά δεν υπάρχει τέλειο σε αυτό. Πράγματι είναι. Τα διηγήματα μου είχαν ακραία γεγονότα μέσα. Δεν μπορούσε κάποιο άνθρωπο να κάνει λάθη. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που φέρνει όπλα και σκότωνε σωριδών, α πούμε, για να βρίσκει μπροστά του. Ναι, αυτό λέω, θα τα μαθαίναμε κιόλα άμα γινόντουσαν. Όχι, απλά ήταν πολύ πρακτικό για αυτούς, ας πούμε, να δημιουργήσω ένα προφίλ για μένα, ότι είμαι αυτό το τέρας, ας πούμε, που ακόμα και να δεν τα έκανα αυτά τα πράγματα, το σκέφτηκε, ας πούμε. Και βοήθησε πάρα πολύ, ας πούμε, έλλειψη στοιχείων ούτως ή άλλως, ας πούμε, το να δημιουργήσουμε μια εικόνα, ας πούμε, φοβερή και τρομερή, ας πούμε, εναντίον μου. Μάλιστα. Τα ΜΜΕ, φαντάζομαι, από ό,τι λες, έπαιξαν έτσι μεγάλο ρόλο έτσι, στην ενοχοποίηση έτσι, και στο να στηθεί ένα προφίλ γύρω από μόνο μηδιακά μπορεί να στηριχτεί η κατηγορία. Ότι αν δεν υπήρχαν τα μίντια δεν θα προφυλακιζόμουν καν, θεωρώ. Πάντω σε αυτό πάντω να πω και κάτι σχέση με το ρόλο του ΜΜΕ που έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, πέρα από τη δικιά μου υπόθεση, συνήθω για υποθέσεις τρομοκρατίας τέλος πάντων, αλλά και γενικότερα υποθέσεις έντονου μηδιακού ενδιαφέροντος, ας πούμε, έτσι ποινικού μάλλον ενδιαφέροντος, πώς ας πούμε η διακόμπευση, ας πούμε, πώς ας πούμε το ποινική καταστολή, ας πούμε, κάνει ένα βήμα πίσω, ας πούμε, πηγαίνει έτσι σε μεσαιωνικές μεθόδους, ας πούμε, για να. Και διαπομπεύει με τον κατηγορούμενο με τον τρόπο που γινόταν στο μεσαίωνα. Κανονικά του βάζει τα λεξίφορα γυλαίκα, σημαντικά κουδούνια, το μεταφέρει από ανακριτή σε εισαγγελέα, ας πούμε, με πάνωπλους προυρούς, ας πούμε, αντί να τον ανεβάζει σε γαϊδούρια, όπως γινόταν οι τιμωρίες στο Βυζάντιο, ξέρω εγώ. Και όλα. Δεν χρησιμοποιείται τόσο ως τιμωρία, αλλά ως απόδειξη ενοχής, ας πούμε. Ότι δείτε τον αυτό είναι και δεν υπάρχει τέτοιο. Του φορέσαμε το λεξίφορο τελείως, ας πούμε, αυτό είναι. Και όχι μόνο αυτό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε χαρακτήρισαν ήδη τρομοκράτη, δολοφόνο. Ναι, 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 χωρίς, χωρίς να έχει δικαστεί, έτσι. Χωρίς καν να έχω πέρασει ένα κριτή, έχει χωρίς να έχω δικαστεί. Δηλαδή, μιλάμε για ένα βήμα ακόμα. Να μιλήσουμε τώρα για τις φυλακές. Καταρχήν, στις φυλακές υπάρχουν άλλα άτομα που κατηγορούνται για τους πυρήνες της φωτιάς. Ναι, είναι πάρα πολύ. Τώρα στις φυλακές δεν ξέρω. Γενικά κατηγορούμενοι για τους πυρήνες είναι καμιά τριανταριά. 35 οποίες, περίπου νομίζω. Ναι, τους οποίους κάποιοι είναι έξω ή κάποιοι έχουν απαλλαχθεί με βούλευμα ή κάποιοι έχουν τελειώσει τις ποινές τους, ας πούμε, επειδή ήταν το πρώτο δικαστήριο που ήταν έτσι πιο μαλάκες οι ποινές. Και πρέπει τώρα να κάτσουν 9 οι πυρήνες. Είμαι εγώ 10, είναι 4 3 η υπόθεση Δεκέμβρη. Είναι τώρα τα παιδιά από το Βελβεντό που πιάσανε. Θα τους βάλουν και αυτούς λογικά. Δεν ξέρω αν τους έχουν βάλει ακόμα. Μάλλον θα τους βάλουμε. Καμία κοσαριά πρέπει να είμαστε, ναι. Ναι. Όχι, στο Δομοκό συγκεκριμένα. Στο Δομοκό είμαι μόνο εγώ, περισσότερο στον Κορυδαλό. Μάλιστα. Γιατί έχουν και τα δικαστήρια τώρα. Μάλιστα, πώς είναι η κατάσταση εκεί στις φυλακές. Έτσι, διάβασα και ένα κείμενό σου που έλεγες ότι ίσα ίσα ένα παράθυρο υπάρχει που βλέπεις το βουνό και αυτό μάλλον από λάθος. Ναι, είναι εδώ πέρα αυτές τις φυλακές νέου τύπου, ας πούμε, Δομοκός, Τρικάλα, Τρεβενά, Χανιά τώρα έχουν ανοίξει. Είναι έτσι τα όρια, ας πούμε, της εστιακής απομόνωσης στα πρώτα λευκών κελιών. Εντάξει, δεν είναι λευκά κελιά, απέχει. Αλλά είναι για κοιτίνη, ας πούμε, προκειμένου να επιτύχουν έναν απόλυτο έλεγχο του κρατούμενου.
σου στερούν κάθε δυνατότητα πούμε, να έχει θύματα. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει, δεν έχει γρασίδι έξω για να μπορεί να κρύψει κάτι. Δεν έχει δετράκια, δεν έχει τίποτα. Σούμε, έχει μόνο τείχους άστρους, απόλυτες γωνίες ας πούμε, για να ελέγχονται τις κάμερες. Αυτό και θερματοπλέγματα. Και είναι όλα τετραγωνισμένα ας πούμε. Αυτό δεν μπορεί ας πούμε, να έχει. Για να μην μπορεί να δημιουργηθεί τίποτα, καμία επιτυχία, ας πούμε, κανένας τρόπος να κρύψει κάποιος κάτι. Μάλιστα. Οι άλλοι φυλακισμένοι πώς αντιμετώπισαν, πώς είναι η συμπεριφορά τους απέναντί σου, είσαι εντάξει σε ό,τι αφορά αυτό? Ναι, εντάξει, γενικά οι αναρχικοί κρατούμενοι έχουν μια παράδοση ας πούμε, στις φυλακές, οπότε δεν χρειάζεται να αποδείξουν τίποτα ας πούμε, όπως οποιοδήποτε άλλος κρατούμενος. Οπότε γενικά υπάρχει έτσι, μια συμπάθεια και μια εκτίμηση από τους υπόλοιπους κρατούμενους. Αυτό δεν σημαίνει μόνο με εμένα, συμβαίνει με όλο τον κόσμο. Απλά σε μένα έχει και μια ιδιαιτερότητα, επειδή η υπόθεση μου είχε πάρει πολύ έντονες διαστάσεις, ας πούμε, μηντιακές, ότι όταν είχα πρωτομπεί, ας πούμε, ήμουν και σε άλλη πτέρυγα από αυτή που είμαι τώρα, με αντιμετωπίσαν ουσιαστικά σαν τηλεαστέρα, ας πούμε, δηλαδή με εκδηλώσεις λατρείας σχεδόν, έτσι. Ήταν λίγο αστείο, έως και τρομακτικό, ας πούμε. Δεν τους ένοιαζε τίποτα, τους ένοιαζε ότι ήρθε ο τηλεαστέρας, ας πούμε, ότι θέλω να με ακουμπήσουν. Ήταν λίγο περίεργο. Ναι. Αυτά. Θέλεις να συμπληρώσεις κάτι τελευταίο? Να συμπληρώσω κάτι. Ναι, θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια. Το ένα έχει να κάνει με το ότι τώρα μέσα στην εβδομάδα πέρασαν κάτι καινούργια νομοσχέδια μέσα στο οποίο προβλέπεται και το ουσιαστικά επιβάλλεται το βραχιολάκι στους κρατούμενους που θέλουν να πάρουν αναστολή. Ένα βραχιόλι GPS, έτσι. Βραχιόλι GPS, ναι. Και το οποίο είναι κάτι που πέρασε έτσι χωρίς να συζητηθεί ιδιαίτερα, ας πούμε, και έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, το ουσιαστικά. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, ας πούμε, με αυτό το βραχιόλι. Το φοράει ο καθένας με το παραμικρό πτέσμα, ας πούμε. Και έχει μια σημασία που δεν συζητήθηκε καθόλου, ας πούμε, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Εντάξει, εγώ δεν έχω και ίντερνετ για να ξέρω πώς έχει συζητηθεί στο ίντερνετ. Πάντως σε εφημερίδες ακόμα έτσι και πιο αριστερές, ας πούμε, όπως η εφημερίδα των συντακτών και κάτι τέτοια, ας πούμε, δεν είχαν ιδιαίτερα άρθρα, ας πούμε, σε αυτό το. Για αυτό το θέμα, ας πούμε. Μάλιστα, και εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει κάτι και θεωρείς δηλαδή ότι με αυτό θα φυλακιστούν ουσιαστικά περισσότεροι άνθρωποι. Τώρα υπάρχει ένας περιορισμός σε χώρο, μετά θα είναι μια απλή αγορά βραχιολιού, ας πούμε, για το κράτος. Ναι, αυτό, ουσιαστικά αυτό. Ότι ο καθένας, ας πούμε, και για να θα είναι και μια πηγή εσόδων για το κράτος, ας πούμε, με το παραμικρό πιάνουν κάποια μέρα τσιγάρο, ας πούμε, χόρτο και από εκεί που δεν θα τον προφυλακίζαν ούτως ή άλλως, τώρα θα το φοράνε το βραχιόλι. Και θα υπάρχει ένας γενικευμένος κοινωνικός έλεγχος, δηλαδή. Αυτό, ναι. Έχει ήδη το πρώτο βήμα που έχει περάσει τώρα αυτό το πράγμα. Τώρα σήμερα περίπου περνάει ένας μήνας από τη στιγμή που ο Σπύρος Τραβίλας έχει ξεκινήσει απεργία πείνας για να πάρει μια άδεια που δικαιούται, ας πούμε, την οποία την έχουν κόψει με ένα αστυνομικό πραξικόπημα ουσιαστικά βάζοντας του μια καινούργια τελείως ανυπόστατη δικογραφία, μόνο και μόνο για να του κόψει αυτή τη δυνατότητα, ας πούμε, ο οποίος είναι περίπου 8 χρόνια φυλακή, ξέρω εγώ. Μια κατηγορία που βασίζεται σε μια ανώνυμη καταγγελία, έτσι. Ναι, η καινούργια δικογραφία είναι τελείως αστήριχτη. Δεν έχει προφυλάξει καν. Δηλαδή, οι εισαγγελέ δεν προφυλάξει καν εκ νέου. Ήταν τόσο αστήριχτη που δεν θα ήταν και τίποτα του εισαγγελέα να προφυλάξει έναν ήδη φυλακισμένο, αλλά δεν τον προφυλάξει ούτε καν, ας πούμε. Αυτό και συνεχίζει τον αγώνα του και πήρε η ευκαιρία. Του λέω ότι είναι αλληλεγγύη μου, εν πάση περιπτώσει.